Θεός, θέλοντας να κάνει όλα τα πράγματα όσο το δυνατόν πιο καλά και χωρίς ασχήμιες, πήρε όλη την ορατή ύλη που ποτέ δεν ησύχαζε, αλλά βρισκόταν σε άτακτη και ακανόνιστη κίνηση και την έβαλε από την αταξία σε τάξη, πιστεύοντας ότι αυτή σε κάθε περίπτωση είναι καλύτερη. Σαν άριστος που είναι, ούτε ήταν, ούτε είναι επιτρεπτό να κάνει τίποτα άλλο από το κάλλιστο. Αφού λοιπόν σκέφτηκε καλά, κατάλαβε πως οτιδήποτε ορατό από τη φύση και χωρίς λογικό δεν θα είναι ποτέ ωραιότερο από κάποιο άλλο σύνολο με νου, αλλά και ότι δεν είναι δυνατόν να υπάρξει σε κάτι νους χωρίς ψυχή. Με αυτή τη σκέψη έβαλε το λογικό στην ψυχή και βάζοντας την ψυχή στο σώμα δημιουργούσε το σύμπαν, ώστε το έργο του να είναι από τη φύση του το καλύτερο και το ωραιότερο. Σύμφωνα με αυτόν λοιπόν τον πιθανό συλλογισμό, πρέπει να δεχτούμε ότι ο κόσμος αυτός δημιουργήθηκε ζωντανός με ψυχή και λογική, χάρη στην πρόνοια του Θεού. Λέμε ότι στην ψυχή υπάρχουν, για να μιλήσουμε γενικά, τρία είδη ζωής. Τη μεν άριστη και τελειοτάτη, η οποία συνάπτεται με τους θεούς και ζει την κατεξοχήν συγγενική προς τους θεούς ζωή, που χαρακτηρίζεται από ενότητα μέσα στην απόλυτη ομοιότητά της. Ζωή που δεν είναι της ψυχής, αλλά των θεών. Ξεπερνώντας αφενός τον δικό της νου και στερεώνοντας αφετέρου το άρρητο σύμβολο της ενιαίας υπόστασης των θεών, συνδέοντας το όμοιο με το όμοιο, το φως του νοητού κόσμου με το δικό της φως, το ενοειδές της δικής της ουσίας και ζωής με το ένα που βρίσκεται επάνω από κάθε ουσία και από κάθε ζωή. Την δε αυτή της ψυχής το δεύτερο είδος ως προς την σεβασμιότητα και τη δύναμη το τοποθετεί μεσαίο στο μέσο της ψυχής και είναι αυτή η ψυχή η οποία επιστρέφει προς τον εαυτό της μετά την κατάβαση από την ένθεη ζωή, η οποία θέτοντας ως αρχή της ενέργειας στο νου και την αληθινή γνώση ξεδιπλώνει τους πολλαπλούς λόγους, θεάται τις κάθε λογής εναλλαγές των μορφών, συγκεντρώνει σε ένα το υποκείμενο και το αντικείμενο της νόησης και απεικονίζει την νοητή ουσία, περικλείοντας σε ένα τη φύση των νοητών. Τρίτο είδος της ψυχής μετά από αυτές είναι αυτή που έρχεται σε επαφή με τις υποδιέστερες δυνάμεις και ενεργεί μαζί με εκείνες, χρησιμοποιώντας εικόνες της φαντασίας και άλογες αισθήσεις, γεμάτες καθ' ολοκληρίαν από τα κατώτερα. Η ομηρική άποψη για την μεταθάνατον ζωή κυριαρχούσε στη λαϊκή θρησκεία των Ελλήνων επί αιώνες. Στην ελληνική γραμματεία, η λέξη ψυχή πρωτοσυναντάται στον Όμηρο και μάλιστα σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Αυτές σχετίζονται πάντα με τον άνθρωπο, όπου η ψυχή παρουσιάζεται είτε ως κάτι το οποίο κινδυνεύει να χάσει ο πολεμιστής στη μάχη, είτε ως κάτι που μετά το θάνατο του σώματος μεταβαίνει στον Άδη, δηλαδή στον κάτω κόσμο. Εκεί ονομάζεται επίσης είδωλον, επειδή διατηρεί τη μορφή και την προσωπικότητα του εκλειπώντος, αλλά βρίσκεται σε μία εξαιρετικά υποβιβασμένη κατάσταση.
Πρέπει να γνωρίζουμε ότι θεωρούσαν πως ο άνθρωπος αποτελείται από τρία μέρη, ψυχή, σώμα και είδωλο, που το ονόμαζαν και φάσμα ή σκιά. Το είδωλο επομένως δεν ήταν ούτε σώμα, ούτε ψυχή, αλλά κάποιο φάντασμα που είχε τα χαρακτηριστικά του σώματος και κατήχε τον μεταξύ σώματος και ψυχής τόπο. Έτσι ο Οδυσσέας βρήκε το είδωλο του Ηρακλή στον Άδη, ενώ η ψυχή του ήταν στον Όλυμπο, όπου έγινε θεός. Το δε σώμα του κάηκε στην Ήτη. Αυτή τη γνώμη και δοξασία των ποιητών σκόπτει ο Λουκιανός στους νεκρικούς διαλόγους του, όπου περιγράφει τον Ηρακλή τριπλό. Ίσως όμως αυτό το δικαίωμα να το είχαν μόνο οι ήρωες, επειδή ο Όμηρος αναφέρει την ψυχή και όχι το είδωλο του Τηρεσία στον Άδη, στη συνάντησή του με τον Οδυσσέα. Του Τηρεσία εκεί η ψυχή τότε ήρθε του Θηβαίου. Σκύπτρο κρατούσε ολόχρυσο, με γνώρισε και μου είπε. Κατάλους δε, γινόταν μετεμψύχωση και στον Άδη τρεις φορές, όπως και στη γη, και όσοι φυλάχθηκαν καθαροί στις τρεις αυτές παλιγενεσίες, στέλνονταν στα ηλίσια πεδία. Και αστρολογικά υπάρχουν αυτές οι παλιγενεσίες με τον χωρισμό των οίκων σε τρεις εξελικτικές βαθμίδες. Στους οίκους μαθητείας, που είναι ο τρίτος, έκτος, ένατος και δωδέκατος, στους μειούμενους, που είναι ο δεύτερος, πέμπτος, όγδος και εντέκατος, και στους μειημένους, που είναι ο πρώτος, τέταρτος, έβδομος και δέκατος. Σύμφωνα με κάποιους, τα Ηλίσια πεδία ονομάστηκαν έτσι από τον Ηλίσιο, γιο του Ευσεβέστατου Ελευθύρος, ή κατά άλλους από ότι τα σώματα παρέμειναν άλυτα εκεί. Ο τόπος ήταν πλήρης τέρψης και χαριέστατος, πράγματι κατοικία των μακάρων. Εκεί βασίλευαν ο Κρόνος και η Ρέα, όπου έφεραν τον Χρυσό Αιώνα, ο οποίος επικράτησε για λίγο καιρό στη γη. Εκεί έτρεχε και ο ποταμός Ηριδανός και υπήρχε ιδιαίτερος ήλιος και άστρα και λαμπρότατο φως. Όσοι πληγώθηκαν σε πόλεμο υπέρ της πατρίδας τους, οι ευσεβείς, οι ιερείς και οι μάντης, και όσοι έπραξαν κάτι καλό για την πατρίδα, κάθονταν στα δάση, στους λιμώνες και όπου αλλού ήθελαν, έχοντας το κεφάλι δεμένο με λευκή ταινία. Όσοι δε έμελε να εμψυχωθούν, έπιναν για να λησμονήσουν τη μακάρια ζωή των Ηλισίων πεδίων. Έτσι άπειρο πλήθος ψυχών συγκεντρωνόταν, όπως οι μέλισσες στις όχθες των ποταμών, επειδή έπρεπε να εξέλθουν στον κόσμο μετά από χίλια χρόνια και να εμψυχωθούν σε σώματα ανθρώπων και ζώων, σύμφωνα με τη δοξασία της μετεμψύχωσης. Η ομηρική άποψη για τη μεταθάνατον ζωή διατηρήθηκε στη λαϊκή θρησκεία των Ελλήνων επί πολλούς αιώνες. Παράλληλα όμως, αρχίζουν να αναπτύσσονται και να γίνονται δημοφιλείς και άλλες θεωρίες περί της ψυχής και της μεταθάνατον ζωής. Καλησπέρα σε όλους. Είναι η εκπομπή Ναυσίνος με τον Αδριανό Μπεζούγλοφ. Σήμερα έχω τη χαρά και την ιδιαίτερη τιμή να φιλοξενώ στην εκπομπή την κυρία Ευγενία Σούρδη, την αγαπημένη μας δασκάλα στο Ναυσίνους Ακαδημία, η οποία μας κάνει μαθήματα εδώ και 2,5 χρόνια στο θέμα που αφορά στην αστρολογία. Και ο λόγος που κάνουμε αυτή την εκπομπή, κυρίες και κύριοι, είναι γιατί η κυρία Ευγενία Σούρδη έχει εκδώσει ένα καταπληκτικό καινούριο βιβλίο, για το οποίο θα μιλήσουμε αποσπασματικά τουλάχιστον σε αυτή την πρώτη εκπομπή. Καλησπέρα και από μένα. Εύχομαι η συζήτησή μας να είναι πολύ επικοδομητική για σας και να σας ανοίξει νέους ορίζοντες. Αστρολογία ψυχής, κυρία Σούρδη. Είναι ένα απόνυμα, είναι ένα βιβλίο, το οποίο οφείλω να πω ότι έχει κάνει τρομερή αίσθηση σε κόσμο που γνωρίζει από αστρολογικά ζητήματα, γιατί το έχω συζητήσει με πολλούς φίλους που ασχολούνται με την αστρολογία και με
άλλους αστρολόγους. Θέλω να ξεκινήσουμε έτσι, να ξετυλίξουμε ένα κουβάρι από την αρχή, γιατί το σημερινό θέμα θα είναι η βαρύτητα, μάλλον, που θα δώσουμε σήμερα, θα έχει να κάνει με τη μετενσάρκωση και είναι ένα ζήτημα που απασχολεί πολύ κόσμο. Θα ήθελα να μου πείτε ποιες ήταν αυτές οι παράμετροι που σας ώθησαν στο να γράψετε αυτό το βιβλίο. Αυτό το βιβλίο δουλεύεται πάρα πολλά χρόνια. Δεν είναι τώρα ότι γράφτηκε μέσα σε 1-2 χρόνια. Δουλεύεται 20 ολόκληρα χρόνια. Στην αρχή ξεκίνησα να κάνω την απλή αστρολογία, όπως κάνουμε όλοι μας, και κάποια στιγμή μου ζήτησαν μία πιο εσωτερική ανάλυση και άρχισα να λέω κάποια πράγματα, συνειδητοποιώντας εκείνη την ώρα ότι έλεγα πράγματα τα οποία δεν ήταν μέσα, να το πω έτσι, στην ύλη της αστρολογίας που γνωρίζουμε. Και ξεκίνησα μετά να διαβάζω και στον Τίμιο περί ψυχής, για να δω ακριβώς τι λένε και στο Φέδωνα, και είδα ότι πάρα πολλές αναφορές τους είχαν σχέση, να το πω έτσι, αστρολογική. Μετά μου ζήτησαν να κάνω και πυθαγορισμό και μπαίνοντας στην τετρακτή είδα ότι μπορούσαμε να βρούμε πράγματα στην Πυθαγόρια τετρακτή μέσα από αυτά και ξεκίνησα σιγά σιγά μέσα από τα ελληνικά αρχαιολογικά δεδομένα να δουλεύω κάποιους αριθμούς οι οποίοι ήταν πάρα πολύ σημαντικοί στο θέμα της λειτουργικότητας της ζωής μας. Και επειδή έχω φίλους, μαθητές, δασκάλους που τους λέω, γιατί αυτά τα άτομα κατάθεσαν την ψυχή τους, κατέθεσαν με πολύ μεγάλη αγάπη και χαίρομαι γιατί ήταν στην παρουσίαση του βιβλίου τα περισσότερα από αυτά τα άτομα. Οπότε μπήκαμε και πειραματιζόμαστε σε κάθε ένα θέμα που μου φαινόταν ότι θα μπορούσε να έχει μία λογική συνύπαρξη σε ένα εσωτερικό επίπεδο με την αστρολογία και αρχίσαμε και δουλεύαμε τα θέματα. Όμως, η ζωή μου μέχρι τώρα έχει πληθώρα παραδειγμάτων ότι έχουμε ζήσει επανειλημμένα και άλλες ζωές. Και δεν είναι θέμα δικό μου ότι πιστεύω στην ενσάρκωση και μπαίνω στη διαδικασία να έχω εμπειρίες, αλλά αυτές οι εμπειρίες ήρθαν από άλλα άτομα, ήρθαν από άτομα του περιβάλλοντος τα οποία έβλεπαν ένα ημιτελές όνειρο και εγώ έβλεπα το άλλο ημιτελές και τα συνδέαμε, αλλά ήρθαν και άτομα που μου κατέθεσαν, επειδή είχα αρχίσει και ασχολιόμουν με αυτά τα θέματα, την ψυχή τους. Έτσι, είδαμε κάποια στιγμή, όλοι μαζί όπως βλέπαμε το θέμα, ότι κάτι υπήρχε και ότι εμείς έπρεπε να ασχοληθούμε σοβαρά μαζί του. Αυτό λοιπόν έγινε στην αρχή και μετά ξεκίνησε η σοβαρότητα. Ό,τι λοιπόν έχει γραφτεί δεν είναι μία απλή σκέψη που πέρασε από κάποιο μυαλό, έστω το δικό μου ή οποιονδήποτε άλλον αρχαίων μας φιλοσόφων, αλλά μπήκε και δουλεύτηκε με άτομο. Και όταν πια αυτό το βιβλίο θεώρησα, γιατί κάθε ένα μάθημα γραφόταν στον υπολογιστή μου, κάθε ένα μάθημα περνούσε, κάθε μία έρευνα περνούσε, ήρθα τελικά, μάζεψα και τα αρχαία αποσπάσματα τα οποία με είχαν συγκλονίσει και είχα μπει στη διαδικασία να τα λειτουργήσω και να βρω τους αριθμούς του, να αποφασίσω να γράψω αυτό το βιβλίο. Στα γραπτά της προσοκρατικής εποχής, τον 7ο με 5ο αιώνα προκείνης εποχής, παρατηρείται η γενίκευση στη χρήση του όρου ψυχή, η οποία από τότε χρησιμοποιείται ως συνώνυμη της ζωής ή ακόμη γενικότερα ως η κινητήρια δύναμη της φύσης. Τον 5ο αιώνα, στον καθημερινό λόγο, η ψυχή επιπλέον σημαίνει την έδρα των σωματικών επιθυμιών, των συναισθημάτων και της νόησης. Παράλληλα, αρκετοί μεταξύ των οποίων ο Θουκυδίδης και ο Ιπποκράτης χρησιμοποιούν τον εν λόγω όρο ή παραγωγά του για να δηλώσουν το θάρρος ή γενικότερα το ήθος του ανθρώπου. Ειδικά η τελευταία σημασιολογική προέκταση της ψυχής στον καθημερινό λόγο, που περιλαμβάνει και το έλογο μέρος του ανθρώπου,
εικάζεται ότι οφείλεται στην ορολογία των Πυθαγορείων. Οι Ορφικοί και οι Πυθαγόροι πίστευαν ότι η ψυχή είναι θεϊκή στη φύση της, ότι έχει φυλακιστεί στο σώμα και ότι ενσαρκώνεται. Οι Ορφικοί υποστήριζαν μάλιστα ότι η οριστική απελευθέρωση της ψυχής από τους κύκλους των ενσαρκώσεων και η μόνιμη διαμονή της στα ηλίσια πεδία επιτυγχάνεται με τρεις ενάρετες ζωές. Αντιθέτως, οι ψυχές των αδίκων υφίστανται τιμωρίες και επιπλέον ενσαρκώσεις. Οι Πυθαγόροι δίδασκαν ότι η ηθική ζωή οδηγεί σε ανώτερες ενσαρκώσεις μέχρι να επιτευχθεί η ένωση με το Θείον. Η εποχή των Ορφικών και των Πυθαγορείων από κρέας έχει ερμηνευτεί ως εκδήλωση σεβασμού προς τις ενσαρκωμένες ψυχές. Ορφισμός καλείται γενικά η μυστηριακή λατρεία που εμφανίστηκε τον 6ο αιώνα προκοινής εποχής, η σημαντικότερη και πιο παράτολμη από όλες τις λατρείες, η οποία επηρέασε στο μέγιστο τις περισσότερες σημερινές μονοθεϊστικές θρησκείες. Το όνομά του, ο ορφισμός το πήρε από τον Ορφέα, τον γιο του Ιάγρου, βασιλιά της Θράκης και της Καλλιόπης, της μούσας της επικής ποίησης, καθώς μάλιστα στα ορφικά κείμενα, στα αργοναυτικά, αναφέρεται ότι ο Ορφεύς γεννήθηκε στο όρος Ελικόνα, στην Πίμπλια. Ο Ορφεύς εικάζεται ότι έμαθε μουσική από τον Λίνο ή τον Θεό Απόλλωνα, ο οποίος Θεός Απόλλων μάλιστα του έδωσε τη λύρα του σαν δώρο. Οι Ορφικοί, έτσι ονομάστηκαν οι οπαδοί του, τόλμησαν ένα γενναίο και ριζοσπαστικό βήμα για την εποχή τους. Πίστεψαν ότι όχι μόνον είναι δυνατή η επιστροφή του νεκρού στον επίγειο κόσμο, αλλά ότι μπορεί κάποιος να βγει από τον αιώνιο κύκλο των συνεχόμενων ενσαρκώσεων, υποστηρίζοντας συγχρόνως την ύπαρξη του νόμου του αντιπεπονθώτος, της ανταποδοτικής δικαιοσύνης. Προέβησαν μάλιστα σε μια ριζική αναμόρφωση των μυστηρίων του Θεού Διονύσου, προσδίδοντάς τους μια καθαρά ψυχοπνευματική προοπτική. Το λειτουργικό του ορφισμού περιλάμβανε νηστείες, αποχή κρέατος, καθαρμούς, αγνότητα βιωτής και πολλούς εξορκισμούς. Το ζητούμενο μέσα από όλα αυτά ήταν η τελική απαλλαγή από τον κύκλο των ενσαρκώσεων, αποτέλεσμα της οποίας ήταν ο τέλειος εξαγνισμός και η αποκατάσταση της ψυχής στην πρώτερη, μακαρία κατάστασή της μέσα στην θεία πληρότητα, την Αθανασία. Στην ορφική φιλοσοφία υπήρχαν τρεις φάσεις της λειτουργικότητας της ψυχής. Η πρώτη και πιο σημαντική αναφορά ήταν ο διαχωρισμός της ψυχής από το σώμα σαν μια ξεχωριστή οντότητα. Μέχρι τότε οι Έλληνες, μέσω των ομηρικών επών, πίστευαν ότι η ψυχή είναι ένα ακριβές άειλο αντίγραφο του σώματος που εγκαταλείπει τον νεκρό τη στιγμή του θανάτου για να οδηγηθεί στον Άδη, το βασίλειο του Θεού Πλούτωνα και της Περσεφόνης. Κάτι που πίστευαν και οι Αιγύπτιοι.
Κάποιοι όμως είπαν ότι η ψυχή είναι αυτό που κινεί τον άνθρωπο, άρα το σώμα δεν είναι τίποτα άλλο από μια φυλακή της ψυχής. Η ψυχή είναι η πραγματική ύπαρξη. Η πίστη στην αθανασία της αποτελούσε τον κεντρικό άξονα της ορφικής διδασκαλίας. Αυτή ήταν στην ουσία και η θεοσοφική άποψη του ορφισμού που ερμήνευε το σώμα ως σήμα, τάφο δηλαδή της ψυχής, αλλά και σαν όργανο το οποίο βοηθά την ψυχή να λειτουργεί στη βιωτή του σώματος. Αυτό είναι το έργο της μνημοσύνης. Όταν είναι να πεθάνει, το άτομο οδηγείται προς τα καλοφτιαγμένα δώματα του Άδη. Στα δεξιά υπάρχει μια κρίνη και πλάι της στέκει κυπαρίσι λευκό. Εδώ σαν κατεβαίνουν των νεκρών οι ψυχές δροσίζονται. Τούτη την κρίνη ούτε καν να την πλησιάσεις. Πιο πέρα θα βρεις νερό δροσερό να κυλά από τις μνημοσύνες στη λίμνη. Φύλακες στέκουν εμπρός της. Θα σε ρωτήσουν με οξύνια πνεύματος τι αναζητάς στο ζωφερό σκότος του Άδη. Να πεις, είμαι γιος της γης και του έναστρου ουρανού, στέγνωσα από τη δίψα και χάνομαι, αλλά δώστε μου γρήγορα να πιω δροσερό νερό από τη λίμνη της μνημοσύνης. Και θα ρωτήσουν τη βασίλισσα του κάτω κόσμου και θα σου δώσουν να πιεις από τη λίμνη της μνημοσύνης. Σαν πιεις κι εσύ, τον ιερό θα πάρεις δρόμο, που βαδίζουν και άλλοι ένδοξοι μύστες και βάκχοι. Στο τρίτο κατά συνέπεια ανορφικό συμπέρασμα παρουσιάζεται η πίστη στην ενσάρκωση. Αφού τελικά η ψυχή είναι ξεχωριστή από το σώμα και απλά λειτουργεί μέσα από αυτό, άρα κάθε φορά που πεθαίνουμε η ψυχή ψάχνει ένα άλλο σώμα. Ποιος όμως νόμος όρισε το δέσιμο της ψυχής με το σώμα? Πίστευαν ότι αφού η ψυχή είναι θεϊκή και κάτι την αναγκάζει να δεθεί κάπου, αυτό πρέπει να είναι ένα είδος τιμωρίας για ένα προγενέστερο αμάρτημά της. Έτσι περνώντας από το σώμα, εκτός από το ότι φυλακίζεται, λυτρώνεται κιόλας, εκτείει κάποια ποινή και όταν αυτή λήξει, σταματάει και ο κύκλος της επαναλαμβανόμενης ενσάρκωσης. Γι' αυτό οι μυστηριακές τελετές τους, στο μυητικό του στάδιο, δίδασκαν τον εξαγνισμό της ψυχής για να απαλλαγεί η ψυχή από κάποια πιθανή αμαρτία, η οποία είναι η αιτία της ενσάρκωσης του ανθρώπου. Να πούμε για τους τηλεθεατές μας, για να γίνει αυτό κατανοητό, ότι με διαφορετικές μάλλον ομάδες δικές σας εφαρμόσατε αυτή τη γνώση στους αστρολογικούς τους χάρτες, στα κοσμογράμματά τους. Και αυτό που προέκυψε είναι το γεγονός ότι η γνώση αυτή δεν είναι θεωρητική, δηλαδή προκύπτει μέσα από την εφαρμογή της. Ακριβώς, γιατί αυτό λένε και οι παλιοί μου οι άνθρωποι οι οποίοι με βοήθησαν, ότι έχουμε ακούσει από όλους να λένε ότι αυτό είναι έτσι. Δεν υπήρξε δηλαδή ένα άτομο να πει ότι αυτό δεν είναι έτσι. Αλλά βέβαια για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο πρέπει να έχουμε μπει στη διόρθωση της ώρας γεννήσεων. Γιατί χωρίς ώρα γεννήσεως δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Πρέπει λοιπόν ο χάρτης να έχει διορθωθεί από οροσκόπια άλλων ατόμων της οικογένειας, είτε αυτά είναι παιδιά μας, είτε είναι αδέλφια μας που έχουν παιδιά γιατί εμείς δεν έχουμε, είτε είναι ο σύντροφος. Και όσο περισσότερα στοιχεία έχουμε, τόσο μεγαλύτερη ακρίβεια έχουμε στη διόρθωση. Το θέμα της διορθώσεως περιλαμβάνεται στο βιβλίο «Προγνωστική Αστρολογία» με απόλυτες λεπτομέρειες. Οπότε είναι πολύ βασικό για κάθε έναν αστρολόγο που θα μπει σε μία φάση να ασχοληθεί με την εσωτερική αστρολογία, να απευθύνεται σε διορθωμένο χάρτη
τις ώρες γεννήσεως. Γιατί οι μαθηματικοί υπολογισμοί μετά που γίνονται πρέπει να έχουν σταθερό σημείο. Αν δεν έχουν σταθερό σημείο, μπορούμε να διαβάσουμε πράγματα τα οποία δεν ισχύουν και να πούμε εντάξει, δεν έχει καμία πέραση αυτή η θεωρία. Αν όμως το κοσμόγραμμα είναι διορθωμένο, αν έχουμε βρει ακριβώς την ώρα γεννήσεως, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές δυνατότητες να τη βρούμε με απόλυτη ακρίβεια, από εκεί και πέρα, εφόσον βρούμε την απόλυτη ακρίβεια, εφόσον τη συνδυάσουμε με τα πτολεμαϊκά πρόσωπα, εφόσον μπούμε στη διαδικασία να δούμε τις ζωδιακές μοίρες, τους αρουμπέλ που μας δίνουν τον οροσκόπο μας, δηλαδή θα πρέπει να γίνει μετά μία έρευνα πάρα πολύ σωστή και τα άτομα που διορθώνουμε το χάρτη τους να μας πούνε ανά 5 μοίρες πώς είναι το άτομο της οικογένειας. Αλλά δεν μπορεί να μου πει ένα άτομο της οικογένειας για τη μητέρα του. Ένα άτομο της οικογένειας θα μου μιλήσει ακριβώς στο τι βλέπει στο χάρτη του αυτό για τα άτομα της οικογένειας. Δηλαδή, η κάθε μία γνώμη που έχει κάθε άτομο της οικογένειας για τα υπόλοιπα άτομα είναι ξεχωριστή. Άρα, δεν μπορώ να στηριχθώ σε μία μητέρα να μου πει πώς βλέπει το παιδί της, τη μητέρα εκείνη, τον πατέρα, τα αδέλφια της, όχι. Το ίδιο το παιδί πρέπει να μου πει πώς βλέπει τη μητέρα του, τον πατέρα του, τα αδέλφια του, το θείο του, τα ξαδέλφια του, μόνον εκείνη. Και αυτό όλο ταιριάζει με την ελληνική παροιμία που αν δεν ταιριάζαμε, δεν θα συμπεθεριάζαμε. Οπότε μέσα στο χάρτη μας υπάρχει ανάγλυφη, να το πω, εικόνα των ατόμων της οικογένειας και όχι μόνο ανάγλυφη εικόνα του, αλλά και ο χαρακτήρα του. Άρα για να ξεκινήσουμε οποιαδήποτε μεταφυσική ανάλυση για να μιλήσουμε για ψυχή, πρέπει ο χάρτης να είναι απόλυτα διορθωμένος. Να Έτσι. πούμε για τους τηλεθεατές μας ότι το θέμα διόρθωση κοσμογράμματος, διόρθωση του αστρολογικού μας χάρτη, είναι ένα θέμα το οποίο το πραγματεύεται μόνο η εσωτερική αστρολογία και μπορεί μετά με μαθηματική ακρίβεια να βρει την ημερομηνία και την ώρα, μάλλον την ώρα γέννησης, την ακριβέστατη ώρα γέννησης κάποιου ατόμου. Συνήθως αυτό που συμβαίνει είναι ότι στα μαιευτήρια μπορεί να γεννηθεί ένα παιδί ακριβώς και να το δηλώσουν μισή ώρα μετά. Ναι, τώρα υπάρχει περισσότερη ακρίβεια, δηλαδή φωνάζουν αμέσως την ώρα γέννησης του παιδιού και έχουμε απόλυτη ακρίβεια. Αλλά εδώ κάποιες φορές μας δημιουργούνται κάποιες αλλαγές την ώρα γεννήσεως, γιατί η μητέρα είχε πάει να γεννήσει. Λειτουργήσε ένα πρόβλημα. Έλειπε ο μαιευτήρας. Άργησε να έρθει. Έγιναν τεχνητή πόνοι σε μία πολύ αργότερη ώρα και ήρθε το παιδί στη ζωή με μία κάποια διαφορά ώρες γεννήσεων. Δηλαδή, συζητώντας με πάρα πολλά άτομα, επειδή έμεναν οι γονείς τους σε χωριό, άργησαν πολύ να πάνε στην κλινική και κράταγαν, η μητέρα κρατιόταν για να μην γεννήσει μέχρι να φτάσει εκεί. Οπότε αλλοιωνόταν, να το πω έτσι, ο χρόνος γεννήσεων. Όταν λοιπόν βλέπουμε μία μεγάλη τώρα στα παιδιά αλλίωση του χρόνου γεννήσεων, ρωτάμε τη μητέρα τι ακριβώς συνέβη ή αν προηγήθηκε συμφωνία με τον γιατρό για κεσαρική. Γιατί η κεσαρική μας τροποποιεί την ώρα γεννήσεων. Όμως δεν είναι λανθασμένη η ώρα γεννήσεως της κεσαρικής, γιατί το παιδί έπρεπε να γεννηθεί με αυτόν τον τρόπο. Άρα η ώρα γεννήσεως είναι κοντά και πρέπει να δεχτούμε, αφού συζητήσουμε με τη μητέρα κάποιες διαφορές, και επίσης ακόμα υπάρχει μία διαφορά προβληματική και πρέπει να τη δώσουμε εδώ, γιατί μας ακούνε για πρώτη φορά τα άτομα που παρακολουθούν αυτή τη συνάντησή μας, είναι ότι αν υπάρχει μία κυοφορία διδύμου και το ένα από τα δύο παιδιά χαθεί, τότε πρέπει να λειτουργήσουμε και να ψάξουμε πού βρίσκεται ο οροσκόπος του, γιατί τα δίδυμα έχουν αντιδιαμετρικούς οροσκόπους. Και να δούμε ποιο παιδί επέζησε. Δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλές ιδιαιτερότητες στο να διορθώσουμε ένα χάρτη με απόλυτη ακρίβεια. Πρέπει να υπάρχει ειλικρίνεια και από τη μητέρα και ειλικρίνεια από εμάς για το τι βλέπουμε και πώς αυτό μπορούμε να το διευθετήσουμε. Ναι. Να περάσουμε λίγο στο βιβλίο. Θα διαβάσω για τους τηλεθεατές μας κάποια τα κεφάλαια που έχετε. Το κάθε κεφάλαιο αυτό μπορεί να είναι μία εκπομπή μόνη της,
αλλά και πολλές ώρες μαθημάτων, όπως κάνετε στο Ναυσίνους Ακαδημία, που κάνουμε τώρα 3,5 χρόνια περίπου. Πραγματευόμαστε αυτά τα ζητήματα. Ασχοληθήκαμε με τα κέντρα Λάγια, ασχοληθήκαμε με τα δρακονικά κοσμογράμματα, ασχοληθήκαμε με πάρα πολλά πράγματα. Να σας πω, κυρίες και κύριοι, κάποιους από τους τίτλους των κεφαλαίων. Το πρώτο κεφάλαιο, ας πούμε, λέγεται «Πέντε διαστάσεις». Το δεύτερο ασχολείται με το ζωδιακό κύκλο. Στο τρίτο βρίσκουμε τους οίκους. Στο τέταρτο τους ανάδρομους πλανήτες, το οποίο είναι αρκετά μεγάλο και αυτό. Βόρειος και νότιος δεσμός της Σελήνης και των υπολείπων πλανητών. Καρμική δεκανή. Κλίμακα του Άλαν Λίο και το σπήλαιο του Πλάτωνος. Κρόνια κέντρα Λάγια. Σίγουρα οι τηλεθεατές μας ήδη θα έχουν αρκετές άγνωστες λέξεις με όλα αυτά. Θα σας δώσω όμως το λόγο να πείτε διάφορα πραγματάκια πάνω σε αυτά. Δρακονικό κοσμόγραμμα, η χρυσή τομή στο ζωδιακό κύκλο, πυθαγορισμός και τύχη και άδεια εστιακά κέντρα στις τροχές των πλανητών, αόρατα αστρολογικά σημεία στο ζωδιακό. Επίσης να πω ότι έχετε βρει τα αρχαιοελληνικά ονόματα για τα κέντρα που ονομάζουμε τσάκρας, τα ενεργειακά κέντρα του ανθρώπου. Των ενεργειακών κέντρων έχουν αλλαχθεί και έχουν λειτουργήσει βάσει των αρχαιοελληνικών δεδομένων, των ορφικών ύμνων και του πλατωνικού κρατήλου, ο οποίος μας έδωσε τη δυνατότητα με τα επίθετα που αναφέρει για κάθε θεό να φτιάξουμε τη συγκεκριμένη κλίμακα, ξεκινώντας από το πρώτο ενεργειακό κέντρο της επίφυσης και κατερχόμενοι προς τα επόμενα. Το πρώτο ενεργειακό κέντρο ονομάζεται κυμοθαλές, κυματοπληθές και έχει να κάνει με την επίφυση. Το κυβερνούν οι πλανήτες Ποσειδών και Ουρανός. Το δεύτερο ενεργειακό κέντρο ονομάζεται Ευόλβιον, που σημαίνει καλή ευδαιμονία, πλούτος, και εξουσιάζει την υπόφυση. Το κυβερνούν οι πλανήτες Κρόνος, σαν αδενοϋπόφυση, Ουρανός, σαν νευροϋπόφυση, με τη συνδρομή του Ποσειδώνα. Το τρίτο ενεργειακό κέντρο ονομάζεται Άμεμφες, άμεμπτο. Εξουσιάζει το θυροειδή Αδένα. Το κυβερνούν ο πλανήτης Ερμής και ο θεός Πάνας με τη συνδρομή του πλανήτη Ουρανού. Το τέταρτο ενεργειακό κέντρο είναι το Ομβριμόθυμον, το ισχυρόκαρδον δηλαδή. Εξουσιάζει το θύμο Αδένα. Το κυβερνούν ο Ήφαιστος, οι πλανήτες Άρης και Αφροδίτη με τη συνδρομή του Θεού Πανός. Το πέμπτο ενεργειακό κέντρο ονομάζεται Φυτάλιον, το τροφοδοτικόν. Εξουσιάζει το πάγκρεας, το ύπαρ και το σπλήνα. Το κυβερνούν ο πλανήτης Δίας με τη συνδρομή του πλανήτη Άρεος. Το έκτο ενεργειακό κέντρο είναι το γονιμόδεον. Το γόνιμον.
εξουσιάζει τα νεφρά και τα επινεφρίδια. Το κυβερνούν ο πλανήτης της Αφροδίτης, νεφρά, και ο πλανήτης Άρης, επινεφρίδια. Το 7ο ενεργειακό κέντρο είναι το Φερέ Καρπών, το Φέρον Καρπούς. Εξουσιάζει το γεννητικό σύστημα. Το κυβερνά ο πλανήτης Πλούτωνας με τη συνδρομή των πλανητών Άρεος και Αφροδίτης. Μάλιστα. Ναι. Μέσα από τον κρατήλο του Πλάτωνος, μέσα ο κρατήλος, ο Πλάτωνος ξεκινώντας να γράφει τον κρατήλο του διαστόματος Σωκράτη, μας δίνει διάφορα επίθετα ή χαρακτηρισμούς των θεοτήτων. Ασχολήθηκα κυρίως αστρολογικά, να το πω στην αρχή, για να δω ακριβώς αυτά τα ονόματα, αν λειτουργήσουμε να τα βαθμολογήσουμε με τα 27 γράμματα του αρχαιοελληνικού μας αλφαβήτου, που μερικοί με ρώτησαν γιατί δεν μεταχειρίζομαι το δίγαμα, το κόπα και το σαμπί. Το κόπα και το σαμπί είναι το 90 και το 900. Και αν το προσθέσω σε οποιοδήποτε αριθμό, μου δίνει ίδια πειθμενική βάση. Καταλήγουμε λοιπόν σε ένα μονοψήφιο αριθμό. Δηλαδή, ας πούμε παράδειγμα, το 144 έχει πειθμενική βάση 9. Άρα, μπαίνοντας και βαθμολογώντας τα ονόματα που έδιναν μέσα στον κρατήλο του Πλάτωνος, ανακάλυψα ότι αυτά είχαν μία πολύ σοβαρή, να το πω έτσι, ανταπόκριση με τα ενεργειακά κέντρα του σώματός μας. Και καθόρισα τους πλανήτες που λειτουργούσαν σαν μονάδες ένα, σαν ένα, τους έβαλα κύρια στον εγκέφαλο, από εκεί κατεβήκαμε στον αριθμό 2, που είναι ο θυροειδής αδένας, γιατί μας δίνει ο Ερμής και ο Πανεπόλος αυτή τη βαθμολόγηση. Πήγαμε στο θύμο αδένα, που είναι Άρης, Αφροδίτη, Ήφαιστος, και όλοι μας δίνουμε 3. Και κατεβήκαμε μετά και στο θέμα του ύπατος, του παγκρέατος και της πλήνας, ο οποίος μας έδινε τον αριθμό 4, και μπαίνοντας από αριθμούς άλλους που ήτανε, μας έδιναν το 7. Όλοι αυτοί οι ενδοκρινείς αδένες που μας έδιναν και έναν αριθμό 7 ήταν οι αδένες οι οποίοι παρήγαγαν ορμόνες. Οι οποίες τι έπρεπε να κυκλοφορήσουν, και δεν έπρεπε να είναι ζυγοί αριθμοί, αλλά έπρεπε να είναι μονή αριθμοί. Και το 3 και 3 είναι ο πρώτος τέλειος αριθμό, το 6. Άρα όσοι είχαν τη δυνατότητα ενδοκρινής αδένες να εκκρίνουν ορμόνες, έδιναν και τον αριθμό 7, γιατί μέσα από τον αριθμό 7 η μονάδα αυτή έκανε την ενέργεια του να κυκλοφορήσουν οι ορμόνες. Αυτό το εφαρμόσαμε σε πάμπολους πάντες. Δηλαδή, ό,τι έχει γίνει και ό,τι έχει γραφτεί, δεν έχει γραφτεί τυχαία. Γιατί είδαμε τους χάρτες των δικών μας ατόμων και μιλήσαμε χωρίς να ξέρουμε για τα θέματα υγείας τους, και επιβεβαίωσαν ότι έτσι λειτουργούσε ο οργανισμός. Όλα αυτά λοιπόν δεν έχουν δοθεί, να πω έτσι, ελαφρά την καρδία. Τα δίνω γιατί είχα μία σκέψη επάνω σε αυτά. Όχι. Έχουν δημιουργηθεί και έχουν γραφτεί βάσει πειραματικών δεδομένων. Όλο το βιβλίο είναι πειραματικό. Βέβαια, για να γραφτεί ένα τέτοιο βιβλίο, έπρεπε πρώτα να πιστέψω εγώ ότι υπάρχουν σαρκώσεις. Και η ζωή μου έχει πληθώρα παραδειγμάτων, τα οποία με έπεισαν ότι όντως έτσι είναι. Θα θέλατε να μοιραστείτε μαζί μας κάποια παραδείγματα?
Ναι, να μοιραστώ κάποια τα οποία είναι ακραία, να μην αναφερθώ σε μένα προσωπικά, να αναφερθώ σε άλλους φίλους, οι οποίοι όταν βρίσκομαστε μαζί συζητάμε για τα αντίστοιχα θέματα. Ένας φίλος έχει την κόρη του στην Αυστραλία, η οποία γέννησε ένα αγοράκι και αργότερα ένα κοριτσάκι. Τα παιδιά δεν μιλάνε καθόλου ελληνικά. Όταν πηγαίνει ο παππούς και η γιαγιά, τους μαθαίνουν λίγο να ανταποκρίνονται στην ελληνική γλώσσα. Γεννήθηκε λοιπόν το αγόρι, το οποίο ονόμασαν Φίβο, και μετά γεννήθηκε το κοριτσάκι, στο οποίο θέλησαν να δώσουν το όνομα της Αρτέμιδας, της θεάς Αρτέμιδας. Μέχρι τότε ο Φίβος, την αδελφούλα του, την έλεγε Μπέμπα. Όταν λοιπόν βαφτίστηκε, πήγε ο παππούς και του είπε: «Φίβο μου, τώρα δεν θα τη λες πια Μπέμπα, θα τη λες Αρτέμιδα, γιατί τη βαφτίσαμε και το όνομά της πια είναι Άρτεμις». Λέει: «Όχι, παιδί που έχει μεγαλώσει στην Αυστραλία, μιλάει μόνο αγγλικά». Του λέει: «Όχι παππού, εγώ δεν θα τη λέω Αρτέμιδα, θα τη λέω Ροκέα». Ήρθε λοιπόν το συγκεκριμένο άτομο με τη σύζυγό του στο σπίτι μας και μου ανέφερε αυτό. Του είπα: «Το έψαξες να δεις τι είναι αυτό που είπε ο Φίβος?» «Όχι», μου λέει. «Κατεβάζω λοιπόν ένα βιβλίο που έχει όλα τα αρχαιοελληνικά ονόματα και πήγαμε και βρήκαμε τη λέξη Ροκέα με όμικρον 2 κάπα αλφα ιώτα». Και έγραφε δίπλα: «Το όνομα της Αρτέμιδας στην αρχαία Κρήτη». Ναι, είναι συγκλονιστικό, ας πούμε, έτσι, πώς ένα παιδί, τόσο μικρό παιδί, θα μπορούσε να έχει αυτή τη μνήμη, γιατί μιλάμε για μία μνήμη που έχει προέλθει από αυτή την κατάσταση. Οπότε αυτό ήταν πάρα πολύ συγκλονιστικό. Βέβαια κάποια άτομα έκαναν αναδρομές και ψάξαμε ακριβώς αυτό που είδαν. Μία φίλη δηλαδή έβλεπε ότι ήταν Σκοτσέζος πολεμιστής και είχε ένα έμβλημα, το κράταγε τη σημαία στο χέρι της. Και όταν μπήκε στο ίντερνετ για να δει αυτή η σημαία σε τι ανταποκρίνεται, αν υπάρχει, τη βρήκε. Και αυτή η οικογένεια λέγεται Λίμπας. Και η κοπέλα λέγεται Λίβα στο επώνυμό της. Άλλη κοπέλα πάλι έκανε αναδρομή και είδε ότι ήταν υπότης και είχε ένα κόκκινο σταυρό στο στήθος της. Και μάλιστα ζητήσαμε από ένα φίλο, ο οποίος ψάχνει και τα βρίσκει όλα αυτά τα θέματα, να μας βοηθήσει, και ήρθε εκείνη την ημέρα για να μην ξεχάσει ότι είχε δει, και ψάξαμε να βρούμε το συγκεκριμένο σταυρό. Έφτασαν λοιπόν, είναι άπειροι σταυροί χρυσοί που υπάρχουν, αν θα μπείτε στο ίντερνετ και το ψάξετε. Και τελικά είπε η κοπέλα: «Αυτόν είδε». Αυτό υπάρχει μία, όπως είναι οι ναΐτες, οι υπότες, όπως είναι όλοι αυτοί, υπάρχει και ένα τέτοιο υποτικό τάγμα που λέγεται Λούκης. Η κοπέλα, δεν λέω το μικρό της το όνομα, αλλά το επώνυμό της είναι Λούκη. Αυτά λοιπόν, εκτός από το πάρα πολλά γεγονότα που έχουν συμβεί στη ζωή μου, με έκαναν και έχω, δηλαδή ήτανε καταστάσεις που έλεγα: «Άρα κάτι υπάρχει, άρα πρέπει να το ψάξουμε, άρα πρέπει να το λειτουργήσουμε». Και γι' αυτό κατέληξα σε αυτό το βιβλίο, το οποίο όμως και πάλι επιμένω και το τονίζω ότι είναι μέσα από πειράματα, από πειραματισμούς. Βγήκε από πειραματισμούς που όλα τα άτομα απαντούσαν: «Ναι, έτσι είναι. Ναι, έτσι αισθάνομαι. Ναι, έτσι λειτουργώ». Η σημασία του κοσμογράμματος αυτού, δρακονικό, έχει δοθεί από την ελληνική λέξη δράκον, οπότε ονομάζεται και δραγωνικό. Όπως και να το ονομάσουμε όμως, η λειτουργικότητά του είναι μία και η αυτή. Φανερώνει τα φορτία ή τις ευκαιρίες που θα πρέπει να εκφράσουμε στην καινούρια ζωή και τα οποία είναι οι δικές μας πρώτερες καταγραφές.
Στο σώμα μας, όπως γνωρίζουμε, υπάρχουν, για να το δώσουμε απλά, δύο μανδύες που το περικλείουν. Η ψυχή και το πνεύμα, τα οποία διαθέτουμε εφόσον ζούμε σε ένα τρισδιάστατο σύμπαν. Το σώμα είναι το αισθητό, η ψυχή είναι ενέργεια πρώτερης ανάμνησης και αρχαιοθήκη τωρινών καταγραφών και πνεύμα είναι ο νους, το θείον. Οτιδήποτε λοιπόν μας συμβαίνει σε αυτή την ενσάρκωση αποτυπώνεται στον ψυχικό καταγραφέα σαν συναίσθημα λόγω της εκροής των ορμονών που παράγουμε και είναι αντίστοιχες με το γεγονός που τις δημιούργησε και μάλιστα επιπλέον χρωματίζουν το συγκεκριμένο ψυχικό φορέα. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν εμπίπτει στις αισθήσεις μας πλέον, γιατί βλέπουμε ένα περιορισμένο μήκος κύματος, αλλά ίσως από παλαιότερες ψυχικές ανθρώπινες δυνατότητες μας έχουν μείνει οι εκφράσεις όπως οι ακόλουθες: «Σήμερα λάμπεις, πρασίνισε από το κακό του, κιτρίνισε από τη ζήλια του, είναι στις μαύρες του». Έτσι οι καταγραφές υπάρχουν και όσο αυτές αυξάνονται θετικά ή αρνητικά, τόσο διευρύνουν το ψυχικό πεδίο με αποτέλεσμα μετά το θάνατο του σώματος οι μεταφερόμενες καταγραφές, αναμνήσεις της ψυχής να είναι πολλές και να πρέπει να διευθετηθούν οι εκκρεμότητές τους. Σε αυτό το σημείο ακριβώς η ψυχή καταθέτει το αρχείο της, επιλέγει τι ξεκαθαρίσματα θα πρέπει να τακτοποιήσει στην επόμενη ενσάρκωσή της και δημιουργεί το δρακονικό της κοσμόγραμμα. Ίσως σας δημιουργηθεί η απορία πώς θα μπορούσαμε να αποφύγουμε αυτές τις καταγραφές και τις πιθανές ενέργειες που πρέπει να αντιμετωπίσουμε στην τωρινή μας ενσάρκωση. Ο Πλάτων στον Φέδρο μας δίνει τη δική του απάντηση και μας συμβουλεύει πως μπορούμε να μεταβάλουμε τα 10.000 χρόνια γήινης ζωής ώστε να γίνουν 3.000, δίνοντας τη δυνατότητα στην ψυχή μας να βγάλει φτερά. Υπάρχει τρόπος λοιπόν, όταν μας συμβαίνει οτιδήποτε αρνητικό ή θετικό στη ζωή, να μην φορτιζόμαστε έντονα, συναισθηματικά, αλλά να προσπαθήσουμε να βγάλουμε από αυτό που συνέβη το ηθικό δίδαγμα, ώστε την επόμενη φορά που θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε ένα παρόμοιο γεγονός, να έχουμε τη δική μας σωστή λύση. Με αυτόν τον τρόπο αυξάνουμε το πνευματικό ιστό και μικραίνουμε τον ψυχικό καταγραφέα και τα συμπεράσματα πλέον δεν είναι ξεκαθαρίσματα λογαριασμών, αλλά ηθικοί τρόποι αντιμετώπισης παρόμοιων καταστάσεων. Έτσι οι ψυχικές καταγραφές θα είναι πολύ καλύτερες, γιατί θα στηρίζονται όχι σε αντιπαλότητες και οφειλόμενα, αλλά σε φιλοσοφημένα ηθικά διδάγματα, έχοντας την καταγραφή τους στο πνευματικό ιστό νου, θείον. Μια που έχουμε αναφερθεί εκτενώς στην μετενσάρκωση, θα ήθελα να πάμε λίγο στους δρακονικούς χάρτες και θα ήθελα να μας πείτε, κυρία Σούρδη, πώς λειτουργούν οι δρακονικοί χάρτες. Καταρχάς, όταν βγάζουμε ένα χάρτη, ένα κοσμόγραμμα για να πούμε στα άτομα τι συμβαίνει στην ζωή του, που μέσα στο χάρτη δεν περιλαμβάνονται μόνο τα κύρια καθημερινά θέματα της ζωής, αλλά ένας χάρτης δείχνει και μία καθαρά μεταφυσική ανάλυση στο άτομο, μέσα από τους καρμικούς δεκανούς, μέσα από τα κέντρα λάγια, μέσα από τους ανάδρομους πλανήτες,
πότε αυτοί έγιναν ευθείς, πότε έγιναν ανάδρομοι στη διάρκεια της ζωής μας. Βγάζουμε λοιπόν ένα χάρτη που είναι ο τροπικός χάρτης. Δηλαδή έχει κέντρο τη Γη και ο ήλιος και οι υπόλοιποι πλανήτες βρίσκονται σε σύγκριση με τη Γη στις θέσεις που βρίσκονται στο διάστημα. Όμως, για να κάνουμε ένα δρακονικό χάρτη, πηγαίνουμε μετά σε μία τυρίδα, η οποία το χάρτη το γενέθλιο τον μετατρέπει σε δραγονικό ή δρακονικό. Δραγονικό το λέμε από τον δράγκον και δρακονικό το λέμε από τον δράκοντα. Γιατί όταν ξεκίνησαν όλες αυτές οι έννοιες, είχαμε πάρα πολύ... η γη δεν είχε προσανατολισμό στο βορρά τον άλφα του πολικού αστέρα, τον πολικού αστέρα της μικρής Άρκτου, αλλά ήταν ο δράκον. Οπότε έχουν μείνει πάρα πολλές μνήμες τοποθετημένες σε αυτή την κατάσταση και ο χάρτης ονομάζεται δραγονικός ή δραγονικός. Βγαίνει λοιπόν ένας εντελώς διαφορετικός χάρτης, ο οποίος τι έχει, αλλάζει τις ακμές των οίκων. Οι πλανήτες όμως μένουν στους ίδιους οίκους που βρίσκονται στο γενέθλιο και επίσης σχηματίζουν μεταξύ τους τις ίδιες γενέθλιες όψεις. Εκείνη η αλλαγή που γίνεται μόνο είναι στον οροσκόπο και κατά συνέπεια και στους οίκους του οροσκοπίου. Η διαφορά έγκυται στο να βρούμε, γι' αυτό λέω ότι πρέπει να έχουμε ακριβή ώρα γεννήσεως, γιατί με την ακριβή ώρα γεννήσεως μας δίνεται ακριβής δρακονικός χάρτης και μετά βρίσκουμε τη διαφορά που σχηματίζει ο οροσκόπος του ατόμου με τον καινούριο δρακονικό οροσκόπο. Και εκεί μας δίνει βάση της μεγιστοποίησης των οίκων που περιλαμβάνεται στις όψεις των πλανητών, μας δίνει μία ορισμένη διεργασία το πώς το άτομο θα λειτουργήσει και πώς λειτουργούσε. Από αυτή τη διαφορά των μοιρών πάμε και βρίσκουμε το βόρειο και το νότιο δεσμό του δρακονικού χάρτη που δεν έχει καμία έννοια με το βόρειο και το νότιο δεσμό του τροπικού μας χάρτη. Και αυτή είναι η διαφορά των ζωδιακών μοιρών του ενός προσκόπου με τον άλλο από τη μηδενική του κρύου και τη μηδενική του ζυγού που ένας δρακονικός χάρτης μας βγάζει βόρειο και νότιο δεσμό στη μηδενική κρύου ζυγού. Βρίσκουμε λοιπόν πού θα ήταν ο νότιος δεσμός της προηγούμενης ενσαρκώσεως και πού θα ήταν ο βόρειος δεσμός της προηγούμενης ενσαρκώσεως έχοντας τη διαφορά των οίκων. Και μέσα από αυτή τη διεργασία, το νότιο δεσμό τον ονομάζουμε και του, για να το ξεχωρίσουμε από τον νότιο δεσμό του τροπικού χάρτη, το δε βόρειο δεσμό τον ονομάζουμε ραχού. Είναι και του και ο ραχού. Και μετά αρχίζουμε και δουλεύουμε επάνω στην κετού, η οποία κετού είναι το μεταφερόμενο αρχείο της προπροηγούμενης ενσαρκώσεως στην προηγούμενη. Με αυτά λοιπόν, για να μην κουράσω τους ανθρώπους που μας παρακολουθούν με διάφορες εργασίες που κάνουμε μέσα από ζωδιακές μοίρες, μέσα από μεγιστοποίησεις πλανητών και μέσα από σάμπιαν μεταφυσικές μοίρες, βρίσκουμε ακριβώς τι είχε φέρει και του. Και βρίσκουμε μέσω του ραχού πώς αυτό το άτομο, πάλι με τους ίδιους υπολογισμούς, θα μπορούσε να το εξελίξει. Και αν έχει τη δυνατότητα να το εξελίξει ή είχε μείνει αυτό ανεκπλήρωτο. Και αυτά όλα που λέει, αν είναι ανεκπλήρωτα ή και του και ο ραχού, κατά παράξενο τρόπο ή κατά φυσιολογικό τρόπο, μεταφέρονται στη νέα ενσάρκωση, αν δεν είναι πραγματοποιημένοι οι προηγούμενοι. Και ο νότιος δεσμός φέρνει τα ίδια στοιχεία, το άτομο αισθάνεται αυτές τις ενέργειες μέσα του, τίνει να ενεργοποιήσει και τον τροπικό χάρτη αλλά και το δρακονικό, μπαίνει λοιπόν με νότιο δεσμό όπως τον ξέρουμε εδώ της Σελήνης μέσα στην καινούργια ενσάρκωση και τίνει να φτάσει την καινούργια ενσάρκωση στο βόρειο δεσμό. Και επίσης αυτό λειτουργεί
και σε ένα συναστρικό επίπεδο και αναφέρονται με απόλυτη λεπτομέρεια όλες οι κινήσεις μέσα στο βιβλίο που είναι 100 σελίδες με παραδείγματα, πώς ακριβώς αν εγώ έχω μία τάση να έχω ένα παιδί με σύνδρομο Down, να έχω ένα παιδί που μου επιτίθεται, να έχω ένα παιδί, ένα σύζυγο με τον οποίο αισθάνομαι ότι κάτι υπάρχει, ότι ό,τι και να κάνω εγώ αυτό ξεφεύγει από όλη αυτή την κατάσταση, μπορούμε να δρούμε τι είχαμε υπάρξει. Δηλαδή, είναι και όσοι έχουν λάβει μέρος σε αυτά τα πειράματα, έχουν πει ότι εγώ έτσι αισθάνομαι, εγώ έτσι είμαι, έτσι λειτουργεί, έτσι είναι το παιδί μου, έτσι είναι ο σύζυγός μου, αυτά όλα. Και τι κάνει όμως αυτό? Γιατί το βασικό δεν είναι να το βρούμε. Το βασικό είναι το όφελος που αποκομίζει. Η ψυχή ησυχάζει και ξέρει τι γίνεται και ξέρει πως πρέπει να βαδίσει. Είναι πολύ βασικό να γνωρίζουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Γιατί με αυτόν τον τρόπο προσεγγίζουμε πάρα πολύ ωραία το νόθηση αυτό. Δεν είμαστε επιθετικοί, δεν είμαστε ανταγωνιστικοί, δεν μπαίνουμε να λέμε «Κοίταξε, αυτός είναι λάθος». Κανένας δεν είναι λάθος. Όλοι μας λειτουργούμε το δρακονικό μας και τον τροπικό μας χαρακτήρα. Και εφόσον το λειτουργούμε, πιστεύουμε ότι εμείς είμαστε οι σωστοί. Όταν λοιπόν δούμε τις διαφορετικές εκφάνσεις των όψεων, καταλαβαίνουμε ότι εμείς δεν είμαστε σωστοί και βάζουμε το χεράκι μας στη δράση μας και δημιουργούμε αντίδραση από το περιβάλλον αντίστοιχη. Και το βασικό είναι πώς θα τον αλχημίσουμε το χάρτη, γιατί η επόμενη προσπάθεια είναι να βγει ο αλχημισμός. Το βασικό δεν είναι τι έχω φέρει, το βασικό είναι πώς θα το εξελίξω εγώ προσωπικά για να μην έχω εντάσει με το περιβάλλον μου και να πάει η ζωή μου καλύτερα, γνωρίζοντας κάθε χρονιά με τα προγνωστικά που πρέπει να λειτουργήσω και που δεν πρέπει. Να πούμε για τους εντός εισαγωγικών αμύητους τηλεθεατές μας σε θέματα αστρολογίας. Όταν λέμε αλχημισμός του χάρτη, εννοούμε το τι κινήσεις μπορούμε να κάνουμε για να αλλάξουμε τα πράγματα προς το καλύτερο. Κάρμα, γλεύκος, το πρώτον αποθλιβόμενον δια των χειρών και κούρευμα. Βάκιο, Διονύσου, Βάκιε, τυφήνε παρδάλης Διονύσου και δείγμα ταύτες, το γλεύκος συγαπημένον. Βλέπουμε ότι η λέξη κάρμα υπήρχε και στο αρχαίο ελληνικό λεξιλόγιο, άρα δεν είναι έκφραση μόνο των ανατολικών κοσμοθεωριών. Στην Ελλάδα ταύτιζαν τη λέξη κάρμα με το θεό Διόνυσο, ο οποίος στα ανώτερα μυστήρια εθεωρείτο η ψυχή του σύμπαντος κόσμου και γι' αυτό είχε τη συμπληρωματική του θέση στο μαντίο των Δελφών μετά το χειμερινό ηλιοστάσιο, γιατί ο αντικαταστάτης του στο ίδιο μαντίο κατά την νεαρινή ησημερία ήταν ο θεός Απόλλων, ο οποίος από τον ορφικό του ύμνο ταυτίζεται με το σύμπαν, τον όλο κόσμο. Ο συσχετισμός των καρμικών δεκανών με τις έννοιες των πλανητών στα διάφορα ζώδια τροποποιεί την ερμηνεία τους. Τι ονομάζουμε όμως δεκανούς αστρολογικά? Δεκανοί είναι οι υποδιαιρέσεις των ζωδίων σε τριάδες, η καθεμία από τις οποίες αποτελείται από 10 μοίρες. Γι' αυτό και ονομάστηκαν δεκανοί. Δεν έχουν άλλο όνομα παρά μόνο το όνομα του ζωδίου που τους κυβερνά. Οι δεκανοί παίζουν επίσης ρόλο στην αστρολογία της επαναγέννησης. Στην καρμική αστρολογία
Οι δεκανοί απαιτούν βαθιά γνώση όλων των βασικών μηχανισμών, αντιστοιχίες πλανητών, οίκους, σχέσεις, κυβερνήσεις και επιπλέον να γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά το βασικό λεξιλόγιο των πλανητών για να μπορούμε να κάνουμε τους συνδυασμούς και να εξάγουμε τα συμπεράσματά μας. Οι πρώτες 10 μοίρες κάθε ζωδίου θεωρούνται οι πιο δυνατές και κυβερνώνται από τον πλανήτη που εξουσιάζει όλο το ζώδιο. Οι επόμενες 10 μοίρες κυβερνώνται από τον πλανήτη που κυβερνάει το επόμενο ζώδιο, της ίδιας τριπλότητας, και οι τελευταίες 10 μοίρες από τον κυβερνήτη του αμέσως επόμενου ζωδίου, της ίδιας τριπλότητας. Στην καρμική αστρολογία, στους 36 ζωδιακούς δεκανούς, επαναλαμβάνεται ο αρχικός διαχωρισμός του ανθρώπου σε τρία μέρη, το φυσικό, το νοητικό και το ψυχικό. Έτσι, στο κάθε ένα από τα 12 ζώδια έχουμε τον πρώτο δεκανό, αρχίζει από τη μοίρα 0 του ζωδίου και ολοκληρώνεται στη 10η μοίρα, να αφορά το φυσικό σώμα και να βρίσκεται υπό την επιρροή του πλανήτη Άρη, τον οποίο πρέπει να μελετήσουμε προσεκτικά στο οροσκόπιο, γιατί μας δείχνει το καρμικό παρελθόν μας και οι πλανήτες που βρίσκονται στο δεκανό αυτό, είναι απόλυτα σίγουρο ότι θα εκδηλωθούν φέρνοντας κοντά τους και άτομα από την προηγούμενη ενσάρκωσή μας, τα οποία θα διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην τωρινή μας. Μάλιστα, πολύ σημαντικοί θα είναι οι πλανήτες που βρίσκονται στον 1ο και στον 7ο οίκο, στους πρώτους δεκανούς, και εισαπέχουν από τις ακμές τους με απόλυτη ακρίβεια. Ο ρόλος τους σε αυτή την ενσάρκωση θα είναι σημαντικότατος, γιατί βρίσκονται σε κοσμική παραλληλία. Ο δεύτερος δεκανός, ο οποίος ακολουθεί τον πρώτο σε κάθε ζώδιο, ξεκινά από την 10η μοίρα και ολοκληρώνεται στην 20η μοίρα του. Συνδέεται με την νοητική κατάσταση και τη λογική μας και βρίσκεται υπό την επιρροή του πλανήτη Ερμή. Αφορά στην τωρινή ενσάρκωσή μας και πώς θα διαχειριστούμε τους πλανήτες που βρίσκονται εντός τους για να εξάγουμε τα συμπεράσματά μας. Δηλαδή, σε αυτούς τους πλανήτες μαθητεύουμε σοβαρά και τους εξελίσσουμε. Ο τρίτος δεκανός, ο οποίος ξεκινά από τις 20 μοίρες του ζωδίου και ολοκληρώνεται στις 30 μοίρες του, κυριαρχείται από το ψυχικό σώμα και είναι υπό την επίδραση των πλανητών Κρόνου και Δία συγχρόνως και αφορά στις μελλοντικές ενσαρκώσεις μας και τι θα μεταφέρουμε σε αυτές. Γι' αυτό οι πλανήτες σε αυτούς τους δεκανούς πρέπει να αντιμετωπίζονται σαν διαμάντια, ώστε στο τέλος αυτής της ενσάρκωσης να έχουν διατηρήσει την πραγματική αξία τους. Θα πρέπει λοιπόν να προσέξουμε πολύ τους χειρισμούς μας στους συγκεκριμένους πλανήτες που εμπεριέχονται στους τρίτους δεκανούς, ώστε το πεπρωμένο που θα δημιουργήσουμε να μην δεχθεί επιβαρύνσεις. Ακριβώς. Υπάρχουν μεσοδιαστήματα τα οποία μας δείχνουν στις όψεις που σχηματίζονται, γιατί εκεί που βρίσκεται ο κάθε ένας πλανήτης στον ουράνιο θόλο σχηματίζει όψεις εξαγώνων, τριγώνων, αντιθέσεων, συνόδων, τετραγώνων, 135 μοιρών, 45 μοιρών, 150. Είναι 45 οι όψεις που σχηματίζουν. Εμείς όμως λειτουργούμε τις κύριες τολεμαϊκές όψεις συν τις 135, 150 και 45, γιατί μας δίνουν και περισσότερες πληροφορίες για να φάρουμε, γιατί η σημερινή μας πια ζωή είναι σύνθετη.
Δεν είναι απλή. Άρα, μέσα από αυτούς όλους τους σχηματισμούς που κάνουμε, για να βοηθήσω και τους φίλους που γνωρίζουν αστρολογία, όταν πάμε να ελέγξουμε κάθε όψη και βρούμε το μεσοδιάστημα των πλανητών αυτών, δηλαδή σε μία όψη 90 μοιρών, που δεν θα είναι ακριβώς 90, μπορεί να είναι 89, μπορεί να είναι 92, γιατί δίνουμε κάποιες ανοχές, θα βρούμε το μεσοδιάστημα. Η όψη 90 μοιρών έχει την τάση να θέλουμε να δημιουργήσουμε πάρα πολλές καταστάσεις βάσει των ενεργειών των πλανητών, αλλά στο τέλος, επειδή είναι μεγάλη η απαιτητικότητά μας και μεγάλη η απέτηση του να γίνουν τα πράγματα όπως τα θέλουμε, θα αποτύχουμε για την αρνητική όψη. Η όψη λοιπόν 45 μοιρών είναι μία όψη που μας δίνει πώς εμείς πρέπει να χειριστούμε, δηλαδή το μεσοδιάστημα των 90 μοιρών, πώς εμείς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτή την όψη με το μάτι στο μέλλον. Άρα υπάρχει μια ζωδιακή μοίρα, μπορεί να είναι αρνητική, οπότε προσπαθούμε να την αποφύγουμε για να μην εισπράττουμε εμείς την αρνητικότητα των πράξεών μας και αν είναι θετική, την αποδεχόμαστε και προχωρούμε. Και έτσι αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να χειριστούμε το χάρτη μας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, χωρίς να έχουμε εμείς σαν άτομα τις δικές μας εντάσεις και να ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε. Είναι πολύ βασικό το να βγούμε σε τέτοιο, να φέρουμε σε ένα τέτοιο σημείο τον αστρολογικό μας χάρτη που να μπορούμε να τον λειτουργούμε. Δεν μπορούμε όλες τις καταστάσεις να τις χειριζόμαστε. Αυτά που έχουμε φέρει για να εκπληρώσουμε σαν ψυχή, θα τα εκπληρώσουμε. Άρα, όμως μαθαίνουμε και τι έχουμε φέρει για να εκπληρώσουμε. Εμείς αγωνιζόμαστε για να τα διορθώσουμε, αλλά όταν αυτά ακολουθούν την πορεία τους, δεν απογοητευόμαστε. Και οι χάρτες, οι οίκοι που είναι ελευθερίας βουλήσεως, λειτουργούμε τους πλανήτες μας με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην κάνουμε κακό στο περιβάλλον. Ένα κακό που δεν θα ήθελε το περιβάλλον να κάνει σε εμάς. Άρα μπαίνουμε σε μία πολύ εσωτερική πλευρά και αυτό το δελφικό ρητό που είχαν πει το γνώθεις αυτό λειτουργεί απόλυτα και μπορούμε να μάθουμε ποιοι είμαστε. Και όχι μόνο ποιοι είμαστε και κάποιες φορές που αισθανόμαστε εντάσεις μέσα μας γιατί τις έχουμε φέρει και πώς πρέπει να τις τελειοποιήσουμε και αυτό μας δίνει μία δυνατότητα όταν έχουμε αντιπάλους από το παρελθόν, από προηγούμενη ενσάρκωση, να μην γινόμαστε ανταγωνιστικοί, να μην μπαίνουμε να τους εκδικούμεθα, αλλά να θέλουμε οι καταστάσεις να σβήσουν για να πάψουν οι υποχρεώσεις. Γιατί έτσι, όπως λέω, θα μεταφέρουμε τα 10.000 χρόνια ενσαρκώσεων σε 3.000 φιλοσοφώντας. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο μπορούμε, ας πούμε, να σταματήσουμε το αρχείο, να το ολοκληρώσουμε, να μην το κουβαλήσουμε στην επόμενη κατάσταση. Ακριβώς, αλλά σαν άνθρωποι, και εδώ πρέπει αυτό να το τονίσουμε, σαν άνθρωποι πάντοτε θα κάνουμε κάποια λάθη. Άρα, δεν ξέρουμε ακριβώς τι θα πρέπει να μεταφέρουμε. Το βασικό είναι να λειτουργούμε με αγάπη και αλήθεια αυτά που κάνουμε. Γιατί όταν δημιουργήσουμε αρνητική ενέργεια, η αρνητική ενέργεια θα επιστρέψει πίσω. Τίποτα δεν χάνεται στο σύμπαν. Είναι δράση και αντίδραση. Θα έρθει λοιπόν πίσω και με τον τρόπο που θα μπορούμε να λειτουργήσουμε, θα εισπράξουμε την αρνητικότητα των πράξεων μας. Θα την εισπράξουμε γιατί οι αρχαίοι μας τα έχουν πει όλα και έχουν τον νόμο του αντιπεκονθώτος. Ο νόμος του αντιπεκονθώτος λέει ότι ό,τι δημιουργήσουμε εμείς οι ίδιοι θα πρέπει να το αποδώσουμε. Άρα πρέπει να εφαρμόσουμε το άλλο δελφικό ρητό, μηδέν άρα. Τίποτα να μην ενεργοποιούμε και να ακολουθήσουμε το πράξη χωρίς πράξη, που είναι βασικά το μηδέν άρα. Να αφήνουμε δηλαδή με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις καταστάσεις να λειτουργούν και να αφήνουμε τις ψυχές ελεύθερες να πραγματοποιήσουν το πρόγραμμά τους συμβουλεύοντάς τις. Όμως, αν θα πρέπει καρμικά να αποδώσουν πράγματα, δεν θα μας ακούσουν. Αν
κοσμόγραμμα επιτρέπει την λειτουργία, την τάση να λειτουργήσουν και να ξεχρεώσουν, θα μας ακούσουν. Άρα το αν ακούσουν τον αστρολόγο ή την αστρολόγο ή δεν την ακούσουν, εξαρτάται από το μάθημα της ψυχής που έχουν να κάνουν. Είναι πολύ βασικό αυτό. Και εκεί θα πάνε να το λειτουργήσουν και αφού το λειτουργήσουν έρχονται και μας λένε τώρα τι κάνουμε. Τίποτα. Δεν μπορείς μετά, εφόσον έχεις βάλει μια κατάσταση και έχει ενεργοποιηθεί, να την απενεργοποιήσεις. Η αστρολογία λοιπόν μας δίνει την τάση να ξέρουμε πού πηγαίνουμε. Αλλά θέλει ειλικρίνεια από μας. Γιατί όλοι μας πιστεύουμε ότι εμείς είμαστε οι ορθοί και γύρω μας είναι οι λάθος, αλλά όταν δούμε αστρολογικά το χάρτη μας, βλέπουμε ότι εμείς έχουμε τα τροτά μας. Και τα τροτά μας πάντοτε είναι αρκετά. Ωστόσο είπε, είναι σωστό να συλλογιζόμαστε και τούτο, πως αν η ψυχή είναι αλήθεια αθάνατη, έχει ανάγκη από φροντίδα, όχι μόνο σε αυτό το διάστημα που το ονομάζουμε ζωή, αλλά σε ολόκληρο τον καιρό, και ο κίνδυνος θα φαίνονταν από τώρα τρομερός για εκείνον που θα την αμελούσε. Γιατί αν ο θάνατος απαλλαγεί από τα πάντα, θα ήταν τύχη αναπάντεχη για τους κακούς, σαν πεθάνουν, να απαλλαγούν και από το σώμα τους και από την κακία τους, συνάμα και από την ψυχή τους. Αφού όμως τώρα είναι φανερό πως είναι αθάνατη, δεν υπάρχει γι' αυτήν άλλος τρόπος να αποφύγει τα δεινά, ούτε σωτηρία, παρά να γίνει όσο μπορεί καλύτερη και πιο φρόνιμη. Η ψυχή δεν έχει τίποτα μαζί της, πηγαίνοντας στον Άδη, παρά μονάχα την παιδεία της και τον τρόπο της ζωής που έκανε. Αυτά ακριβώς, καθώς λένε, που ωφελούν ή βλάπτουν τον αποθαμένο, μόλις αρχίσει την πορεία του κατά κει. Συνηθίζουν λοιπόν να λένε πως όταν κανείς πεθάνει, ο δαίμον του καθενός, αυτός που τον φροντίζει και ζωντανό, τον παίρνει και τον οδηγεί σε κάποιον τόπο, εκεί που συναθρίζονται οι νεκροί για να κριθούν, και έπειτα να αρχίσουν την πορεία τους στον Άδη με οδηγό εκείνον που έχει προσταχθεί να τους οδηγήσει και αφού λάβουν την τύχη που είναι να λάβουν και μείνουν το διάστημα που πρέπει, άλλος οδηγός τους φέρνει πάλι εδώ, έπειτα από πολλά και μεγάλα γυρίσματα του καιρού. Αυτή η πορεία δεν είναι λοιπόν όπως την παρουσιάζει ο τύλεφος του Εσχύλου, γιατί εκείνος λέει πως ο δρόμος που μας φέρνει στον Άδη είναι απλός, ενώ δεν είναι μήτε απλός, μήτε μοναδικός καθώς μου φαίνεται. Αν ήταν έτσι δεν θα χρειάζονταν οδηγός, ούτε θα τον έχανε κανείς αν ήταν ένας και μόνο, αλλά μοιάζει να έχει πολλά παρακλάδια και σταυροδρόμια, καθώς απικάζω από τις παραδομένες συνήθειες της λατρείας μας. Λοιπόν, η σωστή και φρόνιμη ψυχή συμμορφώνεται και δεν αγνοεί αυτά που τη συμβαίνουν, αλλά εκείνη που οι επιθυμίες τη δένουν με το σώμα, όπως έλεγα στην αρχή, εκείνη που το σώμα και ο ορατός τόπος τη γεμίζουν τρόμους και πολλές αντιστάσεις και πολλά παθήματα, καταναγκαστικά και δύσκολα πηγαίνει καθώς την οδηγεί ο προσταγμένος δαίμον. Και όταν φτάσει όπου και οι άλλες, οι ακάθαρτοι, αυτοί που έπραξε κάτι μυαρό,
άδικους φόνους ή άλλα τέτοια που μοιάζουν σαν αδέρφια με αυτές τις πράξεις ή με πράξεις που κατεργάστηκαν αδερφές ψυχές. Αυτή την ψυχή όλοι την αποφεύγουν, όλοι αποτραβιούνται από κοντά της και κανείς δεν θέλει να γίνει σύντροφος ή οδηγός της. Κι αυτή περιπλανιέται ολοσδιόλου χαμένη, ώσπου να περάσουν κάποιοι καιροί και τότε η ανάγκη τη φέρνει στην κατοικία που της πρέπει. Αλλά η ψυχή που πέρασε τη ζωή της καθαρά και μετρημένα και βρήκε θεούς για συντρόφους και οδηγούς στο δρόμο της, κατοικεί αμέσως στον τόπο που της πρέπει. Θα μπορούσατε να μας πείτε, κυρία Σούρδη, δύο λόγια για τα άδεια εστιακά κέντρα στις τροχές των πλανητών? Βεβαίως, αυτό είναι ένα θέμα και ευχαριστώ τους δύο συγγραφείς του βιβλίου Dark Stars, οι οποίοι μου έδωσαν τους δικούς τους πίνακες, μου εμπιστεύτηκαν και μου έδωσαν τα άδεια εστιακά κέντρα και των υπολείπων πλανητών, γιατί μέχρι τώρα είχαμε μόνο το άδειο εστιακό κέντρο της Σελήνης και την τοποθετούσαμε σαν μαύρη σελήνη μέσα στο κοσμογραμμά μας. Αλλά μου έδωσαν τους πίνακες όλων των μαύρων πλανητών, του μαύρου Ερμή, της μαύρης Αφροδίτης, του μαύρη Άρε, του μαύρη Άρεος, του μαύρου Διός, του μαύρου Κρόνου, του Χήρωνα, με τις δικές τους πλανητικές θέσεις. Τι γίνεται λοιπόν? Όλα αυτά που διαβάζουμε, τα διαφορετικά κεφάλαια στο βιβλίο, συνενώνονται. Δηλαδή, δίνεται η θεωρία, την οποία θεωρία πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας για να μπορέσουμε να μπούμε στη διαδικασία να καταλάβουμε τι συμβαίνει. Δεν είναι το ένα θέμα, να το πω έτσι, ξεχωριστό από το άλλο, αλλά συνυπάρχει. Τι είναι τα άδεια εστιακά κέντρα? Ο Ερμής κινείται γύρω από τον ήλιο. Για να γίνει η κίνηση, η έλλειψη περιστροφής του Ερμή, η ελλειπτική τροχιά του, όπως λέμε, δεν χρειάζεται μόνο να είναι ο ήλιος σαν κέντρο του. Έχει λοιπόν τον ήλιο σαν ένα κέντρο, αλλά υπάρχει και ένα δεύτερο κέντρο για να γίνει η εκλειπτική τροχιά, το οποίο δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει εκεί τίποτα. Είναι ένα άδειο εστιακό κέντρο, που όμως λειτουργεί σαν κέντρο για να μπορέσει ο Ερμής να κάνει την εκλειπτική τροχιά γύρω από τον ήλιο. Αλλά δεν υπάρχει τίποτα. Ο καθένας πλανήτης, λοιπόν, βάσει των αποστάσεων κινείται γύρω από τον ήλιο, έχει άλλο εστιακό άδειο κέντρο. Αυτό λειτουργεί όπως έχουμε μάθει μέχρι τώρα να λειτουργούμε τη μαύρη σελήνη. Όμως, μπαίνουμε να εξετάσουμε βάσει των πινάκων με τη θέση του ηλίου μας, πού βρίσκονται όλοι οι μαύροι ήλιοι των πλανητών. Τι μας προσφέρει αυτό? Μας δίνει τη δυνατότητα, εκτός του ότι έχουμε τη δυνατότητα να διαμορφώσουμε τη ζωή μας με έναν καλύτερο δυνατό τρόπο. Δεν βάζω πολέμους, δεν βάζω καταστροφές, δεν βάζω αυτά τα πράγματα. Αυτά είναι πράγματα στα οποία λέει ο Πτολεμαίος ότι η μεγαλύτερη αιτία τρώει τη μικρότερη, άρα εμείς μπορούμε να υποστούμε τις συνέπειες οποιοδήποτε παγκόσμιου αρνητικού γεγονός. Δεν μιλάω γι' αυτό. Αν τα πράγματα είναι ήρεμα, μπορούμε να χειριστούμε το χάρτη μας. Μπαίνοντας όμως στη διαδικασία εγώ να χειρίζομαι τις καταστάσεις των πλανητών στο χάρτη μου, να φέρω ένα παράδειγμα για να το καταλάβουμε. Ας πούμε ότι εγώ, ο Ερμής είναι η ανάγνωση, είναι η γνώση, είναι η πληροφόρηση.
Πηγαίνω σε μία βιβλιοθήκη και δανείζομαι ένα βιβλίο. Κάθομαι, το διαβάζω. Όπως εγώ διάβασα τον Κρατήλο και βρήκα τα ενεργειακά κέντρα, κάθομαι, το διαβάζω και βγάζω τα ενεργειακά κέντρα. Και το επιστρέφω στη βιβλιοθήκη. Αυτό δεν έχει μεταδοτικότητα. Έμεινε. Έκανα ορισμένες σκέψεις και αυτές οι σκέψεις έμειναν. Το άδειο εστιακό κέντρο του πλανήτη, του Ερμή, μου λέει, εφόσον, κυρία μου, βρήκες αυτά τα πράγματα, τώρα τι πρέπει, πρέπει να τα μεταδώσεις. Εγώ σου εμπιστεύτηκα το βιβλίο. Σου έδωσα τη γνώση. Δεν ξαναμπαίνει στη βιβλιοθήκη το βιβλίο. Πρέπει η γνώση να μεταδοθεί. Πρέπει η ευεργεσία να μεταδοθεί. Σου έχω δώσει την ευεργεσία, πρέπει να τη μεταδώσεις την ευεργεσία. Σου έχω δώσει με τον χρόνο την κοινωνικότητα, πρέπει να μεταδώσεις και στους άλλους τη δυνατότητα να ανέβουν κοινωνικά. Δηλαδή το άδειο εστιακό κέντρο μου δίνει ένα σημείο αναφοράς του πώς εγώ πρέπει να λειτουργήσω βάσει της ζωδιακής μοίρας που προκύπτει από τις απλές μεθόδους των τριών για να διευθετήσουμε και να βρούμε τη ζωδιακή μοίρα, τι λέει η ζωδιακή μοίρα και πώς εγώ πρέπει να ανταποκριθώ. Τι πρέπει να κάνω, τι πρέπει να ανταποδώσω σε αυτό τον οργανισμό που λέγεται ΓΕΑ και σε αυτό τον οργανισμό που λέγονται συνάνθρωποι. Άρα, τι μου δείχνει το άδειο εστιακό κέντρο, πώς εγώ μπορώ να το λειτουργήσω και πώς αυτό μπορεί να ενωθεί με τα προηγούμενα. Αν ο πλανήτης είναι σε πρώτο δεκανό, που είναι η καρμική δεκανή, τότε μπαίνει στη διαδικασία και αυτή όλη την κίνηση εγώ θα τη λειτουργήσω. Αν είναι στο δεύτερο δεκανό, έχω έρθει να μελετήσω τα θέματα και πρέπει να τα δώσω. Αν είναι στον τρίτο δεκανό, εγώ πρέπει να τα δώσω και να τα διδάξω. Δηλαδή, αν ο Ερμής μου είναι στον πρώτο δεκανό και λόγω των υπολογισμών ο Ερμής μου πάει στον τρίτο δεκανό ενός ζωδίου, εγώ αυτά που γνωρίζω πρέπει να τα μεταδώ. Δηλαδή, σου δείχνει και τη μεταδοτικότητα. Αν τώρα είναι στο κέντρο Λάγια, σε κέντρο Λάγια, η ζωδιακή μοίρα που λέει ο Ερμής εκεί, ο γενέθλιο, ο τροπικός, σου δίνει τι έχεις εισπράξει από το παρελθόν, τι φοβίες, και δεν μπορείς να εκφράσεις τον πλανήτη. Άρα, όλα αυτά μπαίνουν σε μία διαδικασία και τι κάνουν. Ενώνονται όλα τα κεφάλαια του βιβλίου και μέσα από την κατανόηση κάθε ενός κεφαλαίου ξεχωριστά μπορούμε να ενώσουμε και να βγάλουμε συγκλονιστικά συμπεράσματα για το πώς λειτουργεί ο πλανήτης μας, αν μπορούμε να τον εκφράσουμε, τις φοβίες που έχουμε φέρει, αν θα τον μελετήσουμε, αν θα τον διδάξουμε, σαν άδειο εστιακό κέντρο. Άρα, τι κάνουμε, δεν επαναπαυόμαστε σε αυτά που πήραμε. Τα άδεια εστιακά κέντρα μας δείχνουν πώς πρέπει να τα αποδώσουμε. Είτε αυτά είναι ευεργεσίας, είπαμε, είτε κοινωνικότητας, είτε να βοηθήσουμε τα άτομα να κάνουν καριέρα, είτε να ασχοληθούμε με τα φυσικά θέματα, είτε να μπουν στη διαδικασία να μορφωθούν, είτε, ο κάθε ένας πλανήτης με τις ιδιότητες που έχει, θα πρέπει τι να απεικονιστεί μέσα στο κοσμόγραμμά μας και βάσει της ζωδιακής μοίρας σε φάριαλ που είναι η καθημερινότητα και σάμπιαν που είναι το μεταφυσικό υπόβαθρο, να μάθουμε τι πρέπει να δώσουμε. Είναι πολύ βασικό. Γιατί το άδειο εστιακό κέντρο μας δείχνει τι προσλαμβάνουμε και τι εμείς πρέπει να αποδώσουμε. Αυτά δεν γίνονται από τη μία μέρα στην άλλη. Ούτε εγώ τα βρήκα από τη μία μέρα στην άλλη. Γιατί οι συγκεκριμένοι συγγραφείς, ο κύριος Χένι και ο κύριος Φιτζιγότερ, που μιλάνε με ψευδόνυμα για την αστροφυσική και έχουν κάνει τις προσωμιώσεις, ο ένας είναι αστρολόγο και ο Καμενέμκο ήταν αστροφυσικό, έγραψαν για το Φαέθοντα, για τον πλανήτη που υπήρχε στο ηλιακό μας σύστημα αλλά καταστράφηκε. Και έδωσαν και τα άδεια εστιακά κέντρα.
Έδωσαν λοιπόν τα διαστιακά κέντρα και εγώ λειτουργώντας τα με τους δασκάλους μου, όπως σας λέω, έβγαλα συμπεράσματα του πώς πρέπει να τα λειτουργήσουμε αυτά τα διαστιακά κέντρα και να μην μείνουν απλά πίνακες. Όπως τους πίνακες που έχουν μέσα στο βιβλίο τους για το φαέφοντα, ερευνώντας τις καρκινικές καταστάσεις που δεν μας τις δίνει κανένας πλανήτης, ο φαέθον με την μικρή υποσημείωση που έγραφαν ότι επειδή έχει κραγεί, εμείς τον φέρνουμε μέσα στο DNA μας σαν καταγραφή, είπα μήπως αυτό μου δείχνει ενδεικτικά στοιχεία για τον καρκίνο και όντως έδειχνε. Άρα, δύο πίνακες που συμπεριλαμβάνουν στο βιβλίο τους, εμένα μου άνοιξαν καινούριο δρόμο. Τι θέλω όμως. Πιστεύω στους αστρολόγους. Γιατί όλοι οι αστρολόγοι αντιμετωπίζουμε και την άσχημη κριτική του περιβάλλοντος. Ερχόμαστε κάποιες φορές σε ρήξεις με το περιβάλλον μας. Πρέπει να ερευνούμε. Πρέπει να ερευνούμε. Και αυτό που ξέρουμε, να του δίνουμε. Γιατί η αστρολογία είναι επιστήμη. Είμαστε εμείς, είναι ο οργανισμός μας, είναι οι συμπαντικές ενέργειες. Και πρέπει αυτά να αποδοθούν. Και ο κάθε ένας, ό,τι και ασήμαντο να έχει βρει, ό,τι και ασήμαντο να έχει βρει, πρέπει να το δώσει. Για να γεμίσουμε όλο αυτό, όλη αυτή την υποδομή που έχουμε την ελληνική, γιατί εδώ δημιουργήθηκε η αστρολογία. Εδώ δημιουργήθηκε η αστρολογία, δεν δημιουργήθηκε πουθενά αλλού. Όταν έχουμε ορφικές δωδεκαετηρίδες στο Βατικανό και γράφει, περνώντας ο Δίας από κάθε ζώδιο, τι κάνει. Ορφικές δωδεκαετηρίδες. Που μπορούμε να τον βάλουμε τον Ορφέα, να το πω έτσι χοντρικά, στο 2000, πριν από τα καινούργια χρόνια, ή να το πάμε στο 11.400, όπως έχει κάνει ο κύριος Χασάπης, ο οποίος τι έχει κάνει, έχει πάρει τον ορφικό ύμνο του Απόλλωνα και βρήκε ποια περίοδο γίνης συνέβαιναν αυτά. Οπότε είναι γνώσεις, οι οποίες έχουν καταστραφεί. Όμως είναι γνώσεις, οι οποίες πρέπει να μπουν και στα νέα δεδομένα που υπάρχουν, γιατί τι κάνουν, η ζωή μας και τα γεγονότα μας δεν είναι εγώ γεννιέμαι, οργώνω το χωράφι μου, πηγαίνω τα ζώα μου να βοσκήσουν και έρχομαι, παίρνω το γάλα και δημιουργώ τυρί ή κάνω τον τραχανά μου. Σήμερα έχουμε μία πολυπλοκότητα. Και αυτή η πολυπλοκότητα πρέπει να ερευνηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Καλό λοιπόν όσους ασχολούνται με την αστρολογία να δώσουν αυτά που έχουν ανακαλύψει. Για μένα τι είναι η λειτουργικότητα των άδειων εστιακών κέντρων των πλανήτων. Γνωρίζεις, έχεις μπει στη διαδικασία και ξέρεις ότι είναι έτσι, απόδοσέ του. Γιατί η υγεία θέλει ανταπόκριση. Αυτά είχα να πω για τα άδεια. Καλά τα λένε τα βιβλία, αδελφοί μου. Η ζωή κάθε ανθρώπου είναι αποτέλεσμα της προηγούμενης ζωής του. Τα περασμένα λάθη φέρνουν βάσανα και λύπες. Το περασμένο καλό γεννά ευδαιμονία. Ό,τι σπέρνετε θερίζετε. Δείτε τους μακρινούς αγρούς. Το σουσάμι ήταν σουσάμι και το καλαμπόκι καλαμπόκι. Η σιωπή και το σκοτάδι γνώριζαν. Έτσι γεννιέται το πεπρωμένο του ανθρώπου. Έρχεται θεριστής εκείνον που έσπηρε.
σουσάμι καλαμπόκι και όλα ρηγμένα σε προηγούμενη γέννηση και τόσα αγριόχορτα και δηλητηριώδη φυτά που καταστρέφουν αυτόν και την Πάσχουσα γη. Αν μοχθήσει σωστά, ξεριζώνοντάς τα και φυτεύοντας υγιή φυτώρια στη θέση τους, γόνιμο και καθαρό και όμορφο θα είναι το έδαφος και πλούσια εισοδιά. Αν αυτός που ζει, μαθαίνοντας από πού πηγάζει ο πόνος, αντέχει με υπομονή και προσπαθώντας να πληρώσει και το παραμικρό χρέος για πανάρχια λάθη με αγάπη και αλήθεια πάντα, αυτός, πεθαίνοντας, αφήνει σαν κληρονομιά του ένα λογαριασμό ζωής κλειστό, όπου τα κακά είναι νεκρά και τελειωμένα και τα καλά είναι ζωντανά και δυνατά παντού, έτσι ώστε οι καρποί να ακολουθούν. Ευχαριστώ εκ βάθους της καρδιάς μου, κυρία Σούρδη, για αυτή την καταπληκτική συνέντευξη και για όσα έχετε προσφέρει και στον Αυσίνους Ακαδήμια και σε όλους τους ανθρώπους γενικά που είναι σε αυτόν τον κύκλο που μαθητεύουν σε εσάς την επιστήμη της αστρολογίας. Να είστε καλά, να έχετε δύναμη, να σας έχουμε κοντά μας χρόνια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές σας και εύχομαι αυτό το βιβλίο να είναι στήριγμα των ατόμων για να βρούνε πραγματικά τον εαυτό τους και να ξέρουν πού βαδίζουν. Θα το χαρώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Σας ευχαριστώ και εσάς, κυρίε και κύριοι. Ήταν η εκπομπή Ναυσίνος με τον Αδριανό Μπεζούγλοφ και μην ξεχνάτε, οι θεοί δεν φορούν ρολόι. Γεια σας.